Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις βίας μέσα στην οικογένεια είναι πιθανοί θύτες ως ενήλικες. Τα δε τραύματα στην ψυχή τους, κυρίως όταν ζουν σε ένα περιβάλλον ψυχολογικής και λεκτικής βίας, μένουν για πάντα ανοιχτά. Η γνωστή οικογενειακή σύμβουλος Τένια Μακρύ, σε ημερίδα με θέμα «Η βία διδάσκεται από τους γονείς στα παιδιά», ανέπτυξε τις πιθανές επιπτώσεις της βίας στη ζωή των παιδιών. Τα παιδιά επαναλαμβάνουν τα πατρόνα της συμπεριφοράς που βλέπουν από τους γονείς τους. Και από τη στιγμή που οι γονείς τους είναι αυτοί που τους απεικονίζουν την πραγματικότητά τους και τους βοηθούν να δομήσουν την προσωπικότητά τους, τα παιδιά αυτές τις συμπεριφορές τις θεωρούν φυσιολογικές. Άρα λοιπόν τις αναπαραγάγουν στη δική τους τη ζωή. Η ψυχολογική βία είναι, σύμφωνα με την Τένια Μακρύ, μία από τις χειρότερες μορφές βίας. Εκείνη η συμπεριφορά η οποία αφήνει τα πιο σκληρά αποτυπώματα είναι η συναισθηματική, λεκτική και ψυχολογική βία. Και αυτό γιατί είναι καθημερινή. Η σωματική βία και πολλές φορές και η σεξουαλική μέσα στην οικογένεια δεν συμβαίνει τόσο συχνά. Βεβαίως, αν έχουμε γονείς οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ ή από τις ουσίες, αυτή η βία, η συμπεριφορά, η σωματική είναι επαναλαμβανόμενη. Το πρότυπο της μητέρας είναι το πιο ισχυρό για τα κορίτσια, ενώ κάθε συμπεριφορά του πατέρα αντανακλά στο μέλλον στις προσωπικές επιλογές κάθε γυναίκας. Την άλλη πλευρά, αν έχεις μια μαμά η οποία έχει μάθει να θυματοποιείται προς τον πατέρα, προς τον σύζυγό της, δεν μπορεί το κορίτσι να έχει ένα άλλο πρότυπο. Και όταν εκείνο θα ενηλικιωθεί, τελικά θα διαλέξει ένα σύντροφο επιθετικό και δύσκολο όπως τον πατέρα, γιατί αυτόν γνωρίζει ως αρσενικό, και θα συνεχίσει τη συμπεριφορά της μητέρας, γιατί αυτή διδάχτηκε. Περιπτώσεις παιδιών που έπεσαν θύματα ασέλγειας, κακοποίησης, ακόμη και μαστροπίας, ενδεχομένως να είχαν αποφευθεί αν μεγάλωναν σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον με σχέσεις αγάπης και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών. Ένα παιδί το οποίο είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στην οικογένειά του, οι γονείς του είναι σε μια σχέση ισορροπίας, σεβασμού και αποδοχής, το παιδί αυτό θα αντισταθεί. Θα αντισταθεί γιατί, να βάλουμε και κάτι άλλο, ότι οι γονείς του θα το έχουν εκπαιδεύσει να λέει όχι. Οπότε λοιπόν οι δεύτερες περιπτώσεις είναι εκείνες οι οποίες γλιτώνουν. Σήμερα η Κρήτη είναι η τρίτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε περιστατικά βίας. Ταυτόχρονα στα Χανιά καταγράφεται ανησυχητική αύξηση της παιδικής κακοποίησης. Θέλω να πω ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση εισαγγελικών παραγγελιών για κακοποίηση ανηλίκων. Η υπηρεσία βρίσκεται στο εδώ και τώρα άμεσα σε οποιοδήποτε περιστατικό έρθει, είτε με εισαγγελική παραγγελία είτε με απλή καταγγελία κάποιου πολίτη. Την ημερίδα για τις επιπτώσεις της βίας τα παιδιά παρακολούθησαν γονείς, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες της ψυχικής υγείας.